για τις πολεμικές μελέτες που παραλάβαμε, δεν ήταν τελειωμένες. Δεν ήταν σε στάδιο να εγκριθούν. Το καμάρι, ας πούμε, ήταν μεραδομένη μελέτη και δεν υπήρχε χαραγμένο σε διαλόγου και παραλία. Ήταν λάθος μελέτη. Με αυτό είπα, ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν από την αρχή. Ναι, αλλά είπε ότι ήταν έτοιμες να εγκριθούν και τη σταματήσαμε λόγω του χρόνου. Το είπα όμως. Το είπα ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να συμπληρωθούν, να τελειώσουν και να προχωρήσουν. Το καμάρι είναι σε εξέλιξη. Το καμάρι χαράξαμε με διαλόγου και παραλία, βγήκε σε φε και είμαστε συνενώσει με τον μελετητή να ουσιαστικά να ξανακάνει πολεμική μελέτη. Ήταν λάθος αυτό που είχε παραδώσει. Στην Καρδάμενα ήταν στο επίπεδο για να εγκριθεί πολεμική μελέτη, αλλά λείπανε υπολογικά και έλειπε και η απόσταση από το νεκροταφείο. Αυτό είμαστε σε εξέλιξη, έχουμε έρθει στο ΙΓΜΕ. Έχει περάσει η πρόταση από το Δημοτικό Συμβούλιο να αναθέσουμε στο ΙΓΜΕ και τα γεωλογικά και την έκριση της απόσταση, την υδρογεωλογική μελέτη. Προχωράνε, δεν είναι στάσιμες. Η Κέφαλος, η οποία έχει σταματήσει, ήταν στο στάδιο της Α φάσης. Δηλαδή τη καταγραφή τη φυσάμενη κατάσταση. Αυτή έχει σταματήσει προ το παρόν. Ναι, νομίζω ότι τελείω η ιστορία των συνεταιρισμών. Υπάρχει μια κριτική να αποτυπωμένη σε ένα κείμενο. Είναι από γνώση παραδειγμάτων σε πολλού Δήμου που ακολουθείται αυτό το μοντέλο που καλύπτεται και από ένα νόμο, ο οποίο μάλλον άλλο στόχο έχει. Και θα εξηγηθώ. Ότι το πρώτο στάδιο είναι να περάσουν κάποια πράγματα σε αυτές τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Το δεύτερο στάδιο είναι να αποτύχουν και να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα. Είναι η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής δημοτικής περιουσίας. Και αυτό είναι μνημονιακή πολιτική. Και πρέπει να το δούμε έγκαιρα. Να το αποτρέψουμε και να προσπαθήσουμε να τα πάρουμε και αυτά πίσω. Με τον ελκυστικό όρο κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι μνημονιακές κυβερνήσεις και οι φίλοι απροσκύμενες σε αυτές τις δημοτικές αρχές επιχειρούν να συγκαλύψουν το ξύλωμα των κοινωνικών υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση, ισώνοντας το χάπι για δημότες και εργαζόμενους. Ένα σημείο από εδώ, δεν το διαβάσω. Δεύτερο σημείο. Οι οπαδοί δήμαρχοι των νέων εμπνεύσεων μετατρέπουν μαζικά τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων σε επιχειρήσεις ειδικού σκοπού. Και τα κοινωνικά αγαθά που δικαιούμαστε όλοι ανεξαρτήτως σε υπηρεσίες εμπορεύματα που μπορούν να τα απολαμβάνουν μόνο όσοι μπορούν να πληρώσουν. Επιπλέον εκπονούν υποδομές που φτιάχτηκαν με τα χρήματα των δημοτών, δημοτικά κτίρια κτλ. Και ανήκουν σε αυτούς σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, στις οποίες οι ίδιοι δημότες καλούνται να πληρώνουν και να χρησιμοποιήσουν αυτά που τους ανήκουν. Θυμίζω εδώ επιδοτήσεις αδρές για να φτιαχτούν κάποιες από αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις και. Όχι μόνο, ξέρουμε όλοι ότι αυτό δεν αφορά όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν. Και εδώ είναι το επόμενο σημείο. Πέρα από τη μεγάλη υπηρεσία που προσφέρουν στους δημάρχους, απαλλάσσοντάς τους από τον κέντρο των κοινωνικών υπηρεσιών, προσφέρουν σε μια εποχή που είναι μάλιστα ισχυρές για γιγάντες, νέες δυνατότητες επέκτασης και συντήρησης των περιφερειακών τους δικτύων. Είναι η δημοτική αρχή που θα επιλέξει ποια υπηρεσία θα δώσει σε κοινωνική συναισθηματική επιχείρηση. Είναι η ίδια που θα μεσολαβήσει για την κοινωνική χρηματοδότηση, όποια. Είναι ο Δήμαρχος που θα τάξει στο μέχρι θέση αξιούχου υπάλληλο να του κάνει στην κλειστή μέτοχο. Είναι οι παραδοσιακοί φίλοι της Δημοτικής Αρχής που θα τύχουν προνομιακής ενημέρωσης και προτεραιότητας, ώστε να βολευτούν και να βολεύσουν και τη δική τους στρατιά φίλων. Δεν είναι ανοιχτό σε όλους. Πρέπει να έχει περάσει από σεμινάριο, αλλά μπορεί να πας και πώς να περάσει από σεμινάριο. Νέοι θεσμοί, νέοι πόροι, ώστε να τοποθετηθούν οι παραδοσιακοί δεσμοί και τα παραδοσιακά αλυσβερίσκια. Παραδοσιακές σχέσεις που είπε και ο Νίκος πριν. Αυτό είναι δυσφήμιση του συνεταιρισμού σαν ιδέα, σαν κοινωνική κατάκτηση. Είναι άλλο ένα μεγάλο ολίσθημα. Αυτά. Δεύτερο θέμα. Μας είχε πει εδώ στη συνέλευση ο κύριος Δήμαρχος όταν είχε έρθει ότι. Ναι, ποιος θα υπογράφει ότι είσαμε.